Αν επικοινωνούμε μαζί σου με αφορμή κάποιες φορές που έγιναν στο ξοκλήσι του Τίμου Σταυρού στον Βαρσαμά, στα Νόγια, στο Ρέθυμνο Κρήτης, όπου κάποιοι άγνωστοι έγραψαν κάποια αραβικά γράμματα στον τοίχο, προφανώς θέλοντας να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις. Κοίταξε, βλέποντάς το, καταλαβαίνεις ότι είναι μια προβοκάτσια, δηλαδή αυτό δεν ταιριάζει. Να πάει κάποιος να γράψει κάποια ακατάστατα γράμματα που μάλλον σε κάποια σφαίρα της φαντασίας μπορεί να σημαίνουν κάτι. Αυτό όποιος γνωρίζει κάποια γλώσσα που χρησιμοποιεί την αραβική γραφή, δηλαδή ή αραβικά ή φάρση ή ούρντου, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μόνο σύμφωνα, δηλαδή δεν έχει καν φωνήεντα από ό,τι μου είπες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα φωνήεντα δεν υπάρχουν πολλά σε αυτές τις γλώσσες, δηλαδή έχουν μπαίνει μέσω τονισμού, αλλά είναι γράμματα τα οποία είναι διακεκομένα, δηλαδή είναι, δεν υπάρχει λέξη, δηλαδή δεν υπάρχει λέξη, απλά είναι γράμματα τοποθετημένα έτσι για να δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα αραβικό κείμενο ή μια αραβικό σύνθημα ή κάτι τέτοιο. Και προφανώς να παραπέμψει σε μουσουλμάνους. Όχι, δεν είναι τίποτα, και αυτό οποιοδήποτε γνωρίζει στοιχειοδός, ας πούμε, και λίγα αραβικά να γνωρίζει, καταλαβαίνει ότι δεν έχει κάτι, δεν γράφει κάτι. Μάλιστα, σε κάποια καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης και σε διάφορα ακροδεξιά blog κτλ. Έγραψαν ότι γράφει Αλλάχ Ακμπαρ πάνω στο. Οπωσδήποτε δεν γράφει Αλλάχ Ακμπαρ, γιατί αυτό μπορεί να το δει εύκολα κάποιος. Αν θέλει κάποιος να κάνει Google Translate, ας πούμε, μην κάνει φήμη στο Google, να δει πώς γράφεται το Αλλάχ Ακμπαρ, πάρα πολύ εύκολα γράφοντας το με λατινικά, μπορεί να του βγει με τα αραβικά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δηλαδή εύκολα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει. Απλά είναι της μόδας να βάζουν ταμπέλες. Όπως παραδείγματος χάρη υπήρχε ένα άλλο βίντεο που καίγανε μάγους, δυστυχώς, ένα τραγικό βίντεο ότι στην Αφρική, και βγήκαν εδώ πέρα κάποια ακροδεξιά blog που είπανε ότι μουσουλμάνοι και είναι χριστιανούς. Δηλαδή υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν τέτοια διάφορα. Αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι επειδή τα προβάλλουν κάποια μέσα εδώ ότι ισχύουν. Δηλαδή ζούμε στον καιρό της παραπληροφόρησης και της στοχευμένης προπαγάνδας. Δηλαδή κάπου αποσκοπούν, δεν είναι. Και να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν εκατομμύρια μουσουλμάνοι σε όλο τον πλανήτη. Και ένα ακόμα 8 δις είναι. Ναι. Ένα ακόμα 8 δις. Οπότε δεν μπορεί απαραίτητο ο ένας να εκφράζει με τις πράξεις του τον άλλο μουσουλμάνο. Και κοίταξε, και το Ισλάμ σαν θρησκεία, θα το έχει διαπιστώσει ίσως, ότι δεν απαντούνε. Δηλαδή μπορεί να έχεις ακούσει επιθέσεις και λεκτικές και φραστικές και εκπομπές ολόκληρες. Δεν απαντούνε αντί ότι όχι, η θρησκεία σου δεν είναι καλή ή ότι εσύ είσαι σκάρτος λόγω της θρησκείας σου. Οι μουσουλμάνοι δεν απαντούν σε αυτό, γιατί σέβονται τις θρησκείες και ειδικά τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες του Αβραάμ, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, θεωρούνται ξαδέλφες θρησκείες. Δηλαδή είναι απολύτως σεβαστές και βεβαίως είναι ρητή η εντολή ότι να μην πειράξουν μοναστήρι, μοναχό ή εκκλησία. Είναι ρητή η εντολή από την αρχή του Ισλάμ. Άσχετα αν πολιτικές αποφάσεις κάποιων βλάψανε, όπως παραδείγματος χάρη επί Οθωμανικών ετών μετατρέψανε κάποιες εκκλησίες σε τζαμιά, αυτό είναι αντιϊσλαμικό. Πόσο μάλλον να δεν δηλώσεις, να πας να γράψεις, αυτό δεν ταιριάζουν δηλαδή. Έτσι να αναφέρουμε ότι και ο Χριστός θεωρείται προφήτης του Ισλάμ και η Παναγία μάλιστα δοξάζεται στο Κοράν. Βέβαια, βέβαια. Ο Χριστός με το όνομα Ιησούς και μετά ακολουθείται ειρήνη σε αυτόν, αναφέρεται πολύ περισσότερες φορές από ότι ο Μοχάμετ μέσα στο Κοράνι, και η Παναγία είναι μεγάλη κυρία του Παραδείσου, την οποία την αγαπούν και την τιμούν. Και μάλιστα να σου πω και κάτι, ότι οι μουσουλμάνοι που ζουν εδώ στην Ελλάδα σοκάρονται με το πως βρίζουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν το νιώθουν ότι βρίζουν, αλλά σοκάρονται όταν βρίζουν την Παναγία και τον Χριστό οι μουσουλμάνοι, και φύγονται πολλές φορές και έχουν έρθει κλαίγοντας και λένε θέλω να φύγω από αυτόν γιατί βρίζει. Δηλαδή νιώθουν πολύ έντονο το αίσθημα της προστασίας σε αυτά τα πρόσωπα. Απλά δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μάλιστα. Δηλαδή είναι θεολογική προσέγγιση, αλλά το θέμα του σεβασμού.
και ειδικά στη χριστιανική θρησκεία, δεν τίθεται θέμα, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ. Μπορεί κάποιος να πάει να γράψει σύνθημα οτιδήποτε άλλο, όπως έχω δει αραβικά συνθήματα, έξω από άλλα μέρη. Να γράψουν κάτι άλλο, αλλά όχι για τη θρησκεία του άλλου. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι συνέβη αυτή η προβοκάτσια στην Κρήτη? Υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκεκριμένο στην Κρήτη, μπορεί κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο χώρο εκτός από την άκρα δεξιά να δρά πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στοχευμένη δράση έχουν. Θέλουν να χτυπήσουν, νομίζουν ότι είναι αδύναμοι οι άνθρωποι εκεί, θέλουν να δημιουργήσουν κάποια αίσθηση ανασφάλεια στον κόσμο. Είναι στο γενικότερο κλίμα αποσταθεροποίηση της κοινωνίας να σπείρουν το φόβο προκειμένου ο ένας να φοβάται τον άλλο ή ο ένας να μισεί τον άλλον. Και ένα μίσος μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Εγώ θα το έλεγα ότι δεν είναι χριστιανοί αυτοί που μπορεί να βάζουν αυτή την προβοκάτσια. Δηλαδή θέλω να πω με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι που να φαίνεται σαν... Αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι της πίστης δεν μπορούν να φανταστούν κάτι τέτοιο. Δηλαδή οποιασδήποτε πίστης να καταφερθούν στον άλλο πάνω στο θέμα το εσωτερικό της εσωτερικής πίστης. Δηλαδή αυτό έχει μια πολιτική σκοπιμότητα και κάποιοι καθοδηγούνται για να εξυπηρετήσουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Δηλαδή μπορεί και οι ίδιοι που κάνουν την προβοκάτσια αυτή να μην ξέρουν τι σκοπό εξυπηρετούν, να υπηρετούν μια ευρύτερη ομάδα η οποία έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα να σπέρνει το φόβο. Δηλαδή σπέρνοντας το φόβο μπορείς να ελέγχεις τους ανθρώπους. Και όταν λες ότι να φοβάσαι, άρα εγώ θα σε προστατεύσω. Στην Κρήτη να ρωτήσω, υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι? Γιατί μου είπες ότι υπάρχουν πολλοί που εργάζονται κιόλας. Πάρα πολλοί είναι και από όσο γνωρίζω είναι βασικά Σύριοι και Αιγύπτιοι, ανάλογα τα επαγγέλματα. Οι Σύριοι είναι τεχνίτες κυρίως, είναι Αιγύπτιοι, βέβαια υπάρχουν και στα πανεπιστήμια και υπάρχει και ένα πανεπιστήμιο στα Χανιά που είναι μεσογειακό πανεπιστήμιο αγρονομίας και είναι σαν ιδιωτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι άτομα από όλη τη Μεσόγειο και βασικά την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και υπάρχουν και πολλοί φοιτητές και πάντοτε από όσο έχω δει εγώ προσωπικά έχουν άριστες σχέσεις, δηλαδή εγώ ξέρω ότι οι Σύριοι και οι μουσουλμάνοι του Ηρακλείου είχαν κάνει διάφορες δράσεις με το Δήμο. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Αντιθέτως, δεν έχει διαπιστωθεί και ποτέ κάτι ιδιαίτερο εναντίον τους. Και μόνο με την άνοδο της ακροδεξιάς, δηλαδή. Και ασχολούνται μάλιστα και με τις κατασκευές της εκκλησίας. Ναι, κατά βάση, επειδή στην οικοδομή δουλεύουν μετανάστες και οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι, βεβαίως και οι περισσότεροι που επισκεφάζουν εκκλησίες και αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Γιατί μπορεί να φαίνεται οξύμορο, αλλά δεν είναι στην ουσία, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, σέβονται αυτό το χώρο. Μάλιστα. Γιατί να ξέρεις ότι ένας μουσουλμάνος άντρας μπορεί να παντρευτεί μια χριστιανή γυναίκα ή μια εβραία στο θρήσκευμα. Χωρίς να πρέπει αυτή να αλλάξει τη θρησκεία της. Δηλαδή, εν δυνάμει, ένας μουσουλμάνος μπορεί να έχει όλη τη μισή οικογένεια, δηλαδή την όλη την οικογένεια της γυναίκας του χριστιανή. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό συμβαίνει. Και συμβαίνει πολύ. Δεν είναι λίγα αυτά τα παραδείγματα. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι τελευταίο σχετικά με τα γεγονότα? Εμένα με ενδιαφέρει το γεγονός της είδησης. Δηλαδή, πώς διακινούνται οι ειδήσεις και πώς μπορεί ο μέσος αναγνώστης, ο οποίος ρίχνει μια ματιά στις ειδήσεις, να μπορεί να προφυλαχθεί από όλη αυτή. Και δεν μιλάω, μια αφορμή είναι αυτό με τη βεβήλωση της Εκκλησίας, το οποίο βέβαια είναι τραγικό και κάποιος που το σκέφτηκε να πάει να το κάνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει σαν πολίτες να γίνουμε λίγο πιο δραστήριοι και ενεργοί όσον αφορά το φιλτράρισμά μας στο εσωτερικό, για να μπορούμε να ζούμε φυσιολογικά και να μπορούμε να απορρίπτουμε αυτές τις ψεύτικες ειδήσεις που κυκλοφορούν, γιατί αυτή είναι μια αρχή. Θα επακολουθήσουν άλλες και καθώς η κρίση προχωράει και θέλουν να βαθύνουν το χάσμα το κοινωνικό, θα συνεχίσουν να βγάζουν και άλλες ψεύτικες ειδήσεις, ανάλογα σε ποια κοινωνική ομάδα θέλουν να χτυπήσουν. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ εγώ.